Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η βροχόπτωση, κυρίως θα μπορούσαμε να πούμε στο Δήμο Ηρακλείου και Δήμο Μαλεβιζίου. Προβλήματα που διαπιστώσαμε εμείς τις πρωινές ώρες ήταν περισσότερο στην περιοχή στο Παλιόκαστρο και στο Φόδελε, κυρίως όμως στο Παλιόκαστρο, που συνέβη αυτό που αναφέρατε κι εσείς, η παράσταση ενός σταθμεμένου γιοταχή και κάποιων κάδων από το χύμαρο που υπάρχει και στην περιοχή. Mm-hmm. Τραυματίστηκε κάποιος, κινδύνευσε κάποιος? Όχι, δεν κινδύνευσε κάποιος, δεν τραυματίστηκε. Τώρα δεν ξέρουμε ακόμα αν έχουν πλημμυρίσει κάποιοι υπόγειοι χώροι και στην περιοχή. Δεν έχουμε δεχθεί προς το παρόν κλήσεις για κάτι τέτοιο, τηλεφωνικές. Είμαστε σε ετοιμότητα. Εννοείται ούτε από την πλευρά του Παλιόκαστρου ή του Φόδελε, είτε από τις υπόλοιπες περιοχές περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, αυτό μου λέτε? Ναι, και από την υπόλοιπη περιφερειακή ενότητα, όπου στην υπόλοιπη περιφερειακή ενότητα δεν υπάρχουν προβλήματα και η βροχόπτωση είναι μικρή έως ελάχιστη. Δηλαδή, ή και σε κάποιες περιοχές αυτή την ώρα δεν βρέχει στα νότια mm-hmm. του mm-hmm. περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Μάλιστα. Αυτό το οποίο έχετε ως δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύριε Δαμουλάνκη, περιορίζει τα φαινόμενα κυρίως στα βόρεια παράλια? Ναι, κοιτάξτε, το φαινόμενο ξεκίνησε από τα Χανιά. Χθες το απόγευμα που είχαμε και περισσότερα προβλήματα, ειδικά Χανιά, Κολυμπάρη, Κίσαμος, σε αυτές τις περιοχές, τα Βρονίτες, εκεί είχαν πάρα πολλές κλήσεις και επειδή είμαι και αναπληρωτής τώρα στην περιφέρεια mm-hmm. Κρήτης αυτή τη στιγμή mm-hmm. σας λέω ότι είχαν περίπου 50 τηλεφωνικές κλήσεις, κάναμε 15 αντλήσεις και υπήρξε και εκεί και ένας απεγκλωβισμός πολίτη από γιοταχή που παρασύρθηκε στην προσπάθειά του να διασχίσει κάποιο χύμαρο. Mm-hmm. Και με ευκαιρία αυτή θα πρέπει να το τονίσουμε ότι για όσους μας ακούνε ότι δεν περνάμε από τις γνωστές ιρλανδικές διαβάσεις, δηλαδή τις ισόπεδες διαβάσεις σε ξηροπόταμους, σε χυμάρους, ακόμα και αν εκτιμούμε ότι η ποσότητα του νερού είναι μικρή, διότι υπάρχει πάντα πιθανός κίνδυνος να μας παρασύρει είτε με το όχημα είτε με τα πόδια. Γιατί άλλη είναι η δική μας η εκτίμηση και άλλη είναι η δυναμική του φυσικού φαινομένου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και η δυναμική, αλλά ξέρετε, και κάτω από τα νερά δεν έχουμε ορατότητα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, αν έχει υποσκάψει αυτή τη διάβαση. Πολύ εύκολα μπορεί να ανατραπεί και το όχημα περνώντας, πέφτοντας σε μια λακκούβα, mm-hmm. να το πούμε έτσι. Το να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας τις περισσότερες φορές είναι σωτήριο όταν δίνεται μια οδηγία. Αν δεν την αγνοήσουμε, προστατεύουμε εμάς, προστατεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Γιατί θα το πω, δεν χρειάζεται εσείς αν δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι, αλλά από αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο και από τη Βάλια Μπούη, τη συναδελφό μου, όπως επίσης και από τον κύριο Απόστολο Βουλγαράκη από τα Χανιά, τον αντιπεριφερειάρχη. Ο άνθρωπος ο οποίος μεσάνυχτα, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα κοντά στην Αμία, βρέθηκε εγκλωβισμένος ανάμεσα σε βράχια και ορμητικά νερά, ήταν ο αντιδήμαρχος Πλατανιά. Είναι από τους ανθρώπους ο οποίος θα πρέπει να ήξερε από την άλλη ότι υπήρχε και μια απαγόρευση κυκλοφορίας σε πάρα πολλούς επαρχιακούς δρόμους, και το λέω αυτό για να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας πολλές φορές. Είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα, όπως μας έλεγε ο κύριος Βουλγαράκης. Υπήρχε και υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για αρκετούς δρόμους σε επαρχιακό δικό δίκτυο. Όταν είσαι προσεκτικός, όποια και αν είναι η βιασύνη, η δουλειά, το γεγονός στο οποίο πηγαίνεις, νομίζω ότι εντάξει, σε προστατεύει. Θα πρέπει να μην ερχόμαστε, να το πω έτσι εισαγωγικά, σε αντιπαράθεση με τα φυσικά φαινόμενα. Έτσι, ο άνθρωπος είναι πολύ αδύνατος σε αυτό το κομμάτι. Ακούμε τις οδηγίες όλες, πρέπει, και ειδικά όσοι είμαστε και σε κάποιες θέσεις, να το πω, συνεχίζω το σχόλιο, όσοι έχουμε και ευθύνη, να δίνουμε και το παράδειγμα. Δεν ξέρω όμως, δεν θέλω να πάω σε περισσότερο σχολιασμό, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς ποιος ήταν ο λόγος ο οποίος τον όθησε να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να είναι μονόδρομος, ας το πούμε έτσι. Δεν αντιλέγω. Απλά το φέρνουμε ως παράδειγμα για να δώσουμε στον καθένα από εμάς και ακόμα και σε μένα και σε εσάς να καταλάβουμε όλοι μας ότι είναι καλό να είμαστε προσεκτικοί. Στο Ρέθυμνο, από τη στιγμή που είστε σε ρόλο αναπληρωτή περιφερειακού διοικητή της πυροσβεστικής, ήταν νομίζω ελάχιστες οι κλήσεις και οι δικές σας επιχειρήσεις.
Είχαμε 8 κλήσεις και προβήκαμε σε 3 αντλήσεις. Και να πούμε ότι δεν προβαίνουμε σε αντλήσεις στις περιπτώσεις που η στάθμη του νερού είναι κάτω από 15 πόντους και επίσης όταν είναι ακάθαρτα τα νερά. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει κίνδυνος της φθοράς των δικών μας αντλιών. Στο Ηράκλειο επίσης λέτε ότι η Δήμος Ηρακλείου και Μαλεβιζίου έχει δεχθεί το μεγαλύτερο αυτή την ώρα ποσοστό αυτής της έντονης βροχόπτωσης και ότι ακριβώς. Εκτός από το Παλιόκαστρο δεν είχατε άλλες κλήσεις ούτε από το κέντρο του Ηρακλείου ούτε από άλλα δημοτικά διαμερίσματα για να παρέμβετε, κύριε Δαμουλάκη. Όχι, όχι, ακριβώς έτσι. Δεν είχαμε κάποιο άλλο θέμα σε κάποια άλλη περιοχή. Φαίνεται επίσης το Λασίθι να είναι ανέγγιχτο από το κύμα της κακοκαιρίας. Για την ώρα, ναι, γιατί όπως σας είπα, ξεκίνησε από δυτικά, κινείται προς ανατολικά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς θα εξελιχθεί στο νομό Λασίθι. Ευχόμαστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Το τελευταίο μου ερώτημα για την ενημέρωση του κόσμου που μας ακούει. Υπάρχουν σημεία του εθνικού ή του επαρχιακού οδικού δικτύου που έχουν γίνει αναφορές σε εσάς, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, και όχι μόνο, εκτός από τα Χανιά που είχαμε αναλυτική ενημέρωση, ότι αυτή την ώρα υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα, ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, διότι μπορεί να έχουν πέσει βράχια στους δρόμους. Δεν έχουμε αναφορά για κατολιστήσεις ή λιγότερο, πιο ήπια φαινόμενα για κανένα σημείο της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου, ούτε ότι έχουν συγκεντρωθεί λασπόνερα ή χώματα, αν θέλετε, στο δικό δίκτυο. Θα έλεγα όμως ότι όσοι θα κινηθούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με μικρή ταχύτητα και ειδικά αυτοί που είναι οι ντόπιοι, δηλαδή γνωρίζουν αυτές τις περιοχές, γιατί αν όχι κάθε χρόνο, τακτικά στο ίδιο σημείο δημιουργείται το πρόβλημα, εκτός και αν έχει αντιμετωπιστεί mm-hmm. με κάποιο τεχνικό έργο. Οπότε θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι και να προσέχουν έτσι ώστε να διέρχονται με ασφάλεια αυτά τα σημεία που πιθανόν να έχουν πρόβλημα και που δεν μας έχει αναφερθεί εμάς μέχρι αυτή τη στιγμή.